Με τον χειρότερο τρόπο εξελίχθηκε το απογευματινό μπάνιο για έναν νεαρό στρατιώτη, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία μπροστά από τα ΚΑΗ στην Κεραμωτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 19χρονος αγνοείται από την παρέα του για περισσότερη από μισή ώρα και τελικά εκβράστηκε στην παραλία. Παρά το γεγονός ότι η ανταπόκριση από το ΕΚΑΒ Καβάλας ήταν άμεση, ο άτυχος 19χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πνίγηκε ο άτυχος 19χρονος. Ωστόσο, εικάζεται ότι παρασύρθηκε από κύμα ενώ δεν γνώριζε κολύμπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του xanthitou.gr, ο άτυχος νεαρός καταγόταν από την Γλάφκη Ξάνθης και υπηρετούσε σε μονάδα του στρατοπέδου Στεφανίδη στην γειτονική πόλη, ενώ είχε αποσπασθεί για λίγες ημέρες στα ΚΑΗ. Το πλέον τραγικό της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο απεβίωσε και η αδελφή του, ηλικία μόλις 7 ετών, από καρκίνο. Ήδη ο στρατός έχει μεριμνήσει για την ψυχολογική υποστήριξη των γονέων του, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό πνιγμού στην περιοχή της Κεραμωτής μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καθώς πριν από 4 περίπου ημέρες ένας αντιστράτηγος εν αποστρατεία ανασύρθηκε από την παραλία χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο.